Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακετιανάκη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή αυτό το απόγευμα της Πέμπτης με αφορμή μια συναυλία, όπως είπαμε, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ο κύριος Σημεωνίδης είναι ένας εκ των τεσσάρων του νέου κριτικού κουαρτέτου, το γνωρίζετε, θα ξαναπούμε βέβαια τα ονόματα. Και για ποια συναυλία μιλάμε? Μιλάμε για την συναυλία της Κυριακής, στις 12 Νοεμβρίου, με το νέο κριτικό κουαρτέτο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Και τι θα ακούσουμε βέβαια? Θα ακούσετε τρία έργα, τα δύο είναι ελληνικά. Το πρώτο έργο είναι του Αριστίδη Αντωνακάκη. Το ακούσαμε του... λίγο, μπήκαμε ναι, με μόλις, αυτό. Ναι. Το δεύτερο έργο είναι του γνωστού σε όλους Μίκη Θεοδωράκη. Και τέλος είναι ένα έργο από τα πιο γνωστά κουαρτέτα του Ludwig van Beethoven. Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε και ενός τοπικού δημιουργού, λοιπόν, μουσική. Ναι. Για το Θεοδωράκη και τον Μπετόβεν έχει ακούσει όλος ο κόσμος. Θα θέλατε όμως να μας πείτε δύο πράγματα. Υπήρξε βέβαια πολύ σημαντικός, αλλά επειδή ανήκει σε μια προηγούμενη γενιά, ο Αριστίδης Αντωνακάκης, αρκετά προηγούμενη γενιά, θα θέλατε να μας πείτε δύο κουβέντες για αυτήν την προσωπικότητα, για τους φίλους και τις φίλες που τυχόν δεν γνωρίζουν? Ναι, βεβαίως. Ο περισσότερος κόσμος δεν τον γνωρίζει, βέβαια. Δεν νομίζω ότι έχει παράξει άλλο έργο, από όσο γνωρίζω, πέρα από αυτό το κουαρτέτο. Mm-hmm. Ο Αριστίδης Αντωνακάκης γεννήθηκε στην Οδυσσό το 1900, όπου και παρέμεινε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τα 19 του. Εκεί πήγε σχολείο, μπήκε στο πανεπιστήμιο και παράλληλα σπούδαζε και μάθανε και βιολί. Με ποιον, νομίζω, είναι άγνωστο, αν και υπάρχει η θεωρία ότι μπορεί να ήταν με τον ίδιο τον Σκαλκότα. Και στα 19 του ήρθε στην Ελλάδα, στα Χανιά, όπου και μετά από κάποια χρόνια δημιούργησε και το κουαρτέτο, το αρχικό κριτικό κουαρτέτο, από το οποίο πήραμε το όνομά μας, και έγραψε το έργο που θα παίξουμε. Α, είχε δημιουργήσει λοιπόν... είχε και μουσική παρακαταθήκη, αλλά είχε δημιουργήσει και αυτό το σχήμα, ναι, είχε, έτσι. Και είχε και ο ίδιος το δικό του κουαρτέτο, που ονομαζόταν κριτικό κουαρτέτο, ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Για ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, καλό είναι έτσι να γίνεται μια μνήμα και μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να γνωρίζουμε και τη δουλειά τους και αυτούς. Και για αυτούς να μαθαίνουμε και για τη δουλειά τους, και τη δουλειά τους να ακούμε. Θαυμάσια. Πάμε βέβαια, είπαμε, στις αρχές του περασμένου αιώνα. Αρχές του 20ου αιώνα. Και, ναι, όπως είπα, ο Αριστίδης Αντωνακάκης, αφού πέθαναν οι γονείς του το 1919, ήρθε στα Χανιά και... Το 30 κάτι έφτιαξε το κουαρτέτο, έγραψε και αυτό το έργο και βέβαια το 1938, μόλις 38 χρονών, απεβίωσε και ο ίδιος. Έφυγε μικρός από τη ζωή. Ναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, να πούμε, κύριε Σημεωνίδη, βέβαια εγώ θέλω τώρα να πω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, βέβαια είστε εσείς στη βιόλα. Ναι, ακριβώς. Ή να μας πείτε μας εσείς και τα υπόλοιπα τρία μέλη του κουαρτέτου. Λοιπόν, ναι, στα βιολιά είναι ο Γεώργιος Λιαβόρας και ο Γιάννης Μαγειρόπουλος και στο βιολοντσέλο ο Κωστής Πυριδάκης. Θαυμάσια. Εγώ τώρα πρέπει να πω στους φίλους λοιπόν και τις φίλες ότι προσπαθούσα να κάνω τη συνεννόηση με τον κύριο Σημεωνίδη, τον κάλεσα το πρωί. Ευγενικά μου στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι σε πρόβα. Κάποιες ώρες μετά τον ξανακάλεσα μου γράφει επίσης, συγγνώμη, είμαι ακόμα σε πρόβα. Πόσες ώρες κάνετε πρόβα την ημέρα?
Τώρα πολύ εντατικά. Βέβαια παίζουμε και σε μια άλλη συναυλία που γίνεται αύριο στο Πολιτιστικό, ναι. Η Μαρία του Buenos Aires, και ήταν πρόβα για αυτό το έργο. Ήτανε, βαρύ πρόγραμμα, ναι. Ήτανε πεντάωρη πρόβα και τώρα σε λίγη ώρα θα συνεχίσουμε και τις δικές μας πρόβες, οπότε συνολικά μπορούμε να πούμε και ένα εννιάωρο. Μία παράσταση, μία παράσταση που θα, συναυλία μάλλον αυτή για την οποία μιλάμε, της Κυριακής που μας έρχεται, ναι. 9 το βράδυ στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Κέντρου. Θα επαναλάβετε, έχετε στο πρόγραμμα και άλλες δύο ημερομηνίες, έτσι δεν είναι? Έχουμε άλλες τρεις ημερομηνίες στο Πολιτιστικό Κέντρο. Ναι. Ελπίζω να μην τις πω λάθος. Η επόμενη είναι πούμε 21, την πιο κοντινή. Ναι. 21 Δεκεμβρίου είναι η αμέσως επόμενη. Α, ωραία. 21, ναι. Στις γιορτές μέσα λοιπόν. Ναι, ναι. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ωραία. Και μετά φαντάζομαι πάμε από τη νέα χρονιά. Μετά είναι μία ακόμα τον Φεβρουάριο και άλλη μία τον Απρίλιο. Α, θαυμάσια. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καλή, δεν πούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε αυτά τα πολύ ωραία που κάνετε. Είστε νέοι άνθρωποι, αγαπάτε την κλασική μουσική και εμείς χαιρόμαστε να σας απολαμβάνουμε. Και αυτό είναι το ωραίο. Να ακούμε καλή μουσική. Αυτό είναι καλή μουσική και κλασική μουσική φυσικά. Νομίζω ότι πια ο κόσμος έχει εξοικειωθεί, πολύ και με αυτήν, υπάρχουν πολύ ωραίες αφορμές. Βέβαια. Και καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει αρχίσει η προπόληση των εισιτηρίων να πούμε. Θα το πούμε αυτό, ναι, μετά. Ναι. Θα το πω εγώ, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ και όλα, να ξεκουραστείτε λίγο και να αναλάβετε βάρδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε. Α, θα είστε προσωπικά? Ναι, θα είμαστε. Α, τέλεια. Εγώ θα έρθω, ελπίζω και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν το ίδιο. Και εγώ το ελπίζω και χαίρομαι πολύ. Είναι και μικρή η αίθουσα, οπότε ας πέψουν οι φίλοι. Ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.